Ολοταχώς προς τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, τον δρόμο προς τις εκλογές της 25ης Ιουνίου συμφώνησαν να προχωρήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί στην σύσκεψη υπό την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μετά τη σύσκεψη, η πρόεδρος Δημοκρατίας ανακοίνωσε στους αρχηγούς ότι θα καλέσει τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, προκειμένου να του αναθέσει την εντολή για τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ελάτε, περάστε, θα καθίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας κάλεσα γιατί, όπως θα γνωρίζετε, μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις εκλογές 21ης Μαΐου και το σημερινό συμβούλιο, τη συνάντηση που είχαμε τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά η μη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προβλέπει το άρθρο 37, φτάσαμε στην τελευταία πρόβλεψη του Συντάγματος, που είναι η λύση της υπηρεσιακής κυβέρνησης, και ανακοίνωσα ήδη και στους πολιτικούς αρχηγούς ότι σκοπεύω να προτείνω εσάς, των τριών προέδρων, να σας αναθέσω την εντολή πλέον σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή. Είναι συνταγματική μου υποχρέωση να αποδεχθώ και συγχρόνως και καθήκον μου ως πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είχε προηγηθεί η τρίτη και τελευταία διερευνητική εντολή στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν την παρέλαβε. Παρέδωσα την εντολή στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπογράμμισα ότι η λαϊκή τιμιγορία ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη στον τόπο, ώστε να θέσουμε στο παρελθόν τη διχόνοια, την τοξικότητα, τον ελιτισμό και τον λαϊκισμό. Μια ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη που να διασφαλίσει ένα ισχυρό κράτος δικαίου, σεβασμό σε ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης με πολλές καλές θέσεις εργασίας για τα Ελληνόπουλα, μια δίκαιη ανάπτυξη όπου τα ωφέλη θα είναι για τους πολλούς και όχι μόνο για τους λίγους. Μια ισχυρή παράταξη, μια ισχυρή δύναμη η οποία θα είναι φρουρός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεσμών και του κράτους δικαίου. Αυτή την ανάγκη που ανέδειξε ο ελληνικός λαός θα αγωνιστώ να αποκτήσει σάρκα και οστά στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Είναι η εθνική ανάγκη αυτή η δύναμη να αποκτήσει δυναμική, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σταθερότητας και προοπτικής για τη χώρα. Λίγο νωρίτερα είχε παραλάβει διερευνητική εντολή ο Αλέξης Τσίπρας, την οποία δεν παρέλαβε. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, δεν προκύπτουν οι συσχετισμοί. Όπως σας κάλεσα, γιατί είναι η σειρά σας. Για να υπάρξει κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, βεβαίως, και εγώ ανταποκρίθηκα στη θεσμική μου υποχρέωση να έρθω και να σας πω ότι δεν θα παραλάβω τη διερευνητική εντολή, διότι δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, έχετε εσείς την δικαιοδοσία για το τι θα ακολουθήσει. Ναι, όπως έχω πει, το Σύνταγμα προβλέπει τη συνέχεια με σαφή τρόπο. Ελπίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα μας δώσουν κυβέρνηση, αλλά τώρα θα τηρήσουμε όλα αυτά που λέτε σήμερα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και θα τα πούμε ούτως ή άλλως εμείς. Πρώτος μετά τις εκλογές, διερευνητική εντολή παρέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να οδηγηθούμε στις κάλπες της 21ης Ιουνίου. Κύριε Πρόεδρε, προλίγου ο Πρόεδρος της Βουλής, που έχει διαλυθεί, αλλά εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του, ο κύριος Στασούλας, μου εγχείρησε τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Και κατόπιν αυτού σας κάλεσα και συναντιόμαστε για να σας παράσχω την διερευνητική εντολή σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Συντάγματος ως αρχηγό του κόμματος που πλειοψήφισε σχετικά την διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι οι χθεσινές εκλογές ήταν ένα προωθητικό βήμα οριμότητος για τη δημοκρατία μας. Συγκρατώ ως πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι αυξήθηκε η συμμετοχή σε σχέση με τις εκλογές του 2019, το γεγονός ότι παρά τους περιορισμούς για πρώτη φορά ψήφισαν συμπολίτες μας οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα εκδόθηκαν σε χρόνο ρεκόρ,
Και βέβαια πιστεύω το μήνυμα της κάλπης ήταν με τη σειρά του απολύτως σαφές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή.